Κυρίες και κύριοι βουλευτές, τα τελευταία γεγονότα στην περιοχή τονίζουν πόσο οδυνηρή είναι για το λαό μας η διαχρονική πολιτική όλων των κυβερνήσεων, μέσα από την οποία υπηρετούνται τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης και εμπλέκεται η χώρα στους επικίνδυνους σχεδιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα γεγονότα διέψευσαν τις εκτιμήσεις όλων αυτών που μιλούν για απομόνωση της Τουρκίας ή καλλιεργούν εφησυχασμό, περιμένοντας ξανά και ξανά την αποτελεσματική παρέμβαση των συμμάχων, ερμηνεύοντας ακόμα και το βήξιμο του Μακρόν ή της Μέρκελ ως στήριξη της Ελλάδας, όπως λένε, και ενώ πέφτουν κορμιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην αναμέτρηση μεγάλων υπεριαλιστικών συμφερόντων, και ο νους τους αυτές τις μέρες είναι στη Λευκορωσία, που κατέχει ιδιαίτερη θέση στον ανταγωνισμό με τη Ρωσία. Οι δυνάμεις που ευθύνονται για δεκάδες πολέμους και επεμβάσεις, για την προσφυγιά και τη φτώχεια των λαών, δεν ήταν ποτέ και δεν θα γίνουν προστάτες της ειρήνης και της ασφάλειας και αλίμονος στους λαούς που θα μπουν υπό ξένη σημαία και θα πιστέψουν στο μύθο περί εθνικής στρατηγικής κάτω από την ομπρέλα των ισχυρών υπεριαλιστικών κρατών και των συμφερόντων της αστικής τάξης. Η Ανατολική Μεσόγειος έχει αναβαθμιστεί στο στρατηγικό σχεδιασμό των ισχυρότερων υπεριαλιστικών δυνάμεων και πρώτα απ' όλα των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, στον ανταγωνισμό με τη Ρωσία και την Κίνα, που προωθούν τα δικά τους συμφέροντα και προσβλέπουν σε επέκταση της δράσης τους στην περιοχή. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον κινείται η στρατηγική της αστικής τάξης της νατοϊκής Τουρκίας, που προβάλλει ισχύ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, συνεχίζει τις επεμβάσεις στη Συρία, τη Λιβύη και το Ιράκ και υλοποιεί τους σχεδιασμούς της με τη στήριξη, την υπόθαλψη των Αμερικανών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κριτήριο τα δικά του συμφέροντα. Αυτή την αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα κρύβουν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ και ο λαός δεν πρέπει να δείξει καμιά εμπιστοσύνη, γιατί τα κόμματα αυτά, αγκιστρωμένα στις υπεριαλιστικές συμμαχίες, καλλιεργούν ψεύτικες προσδοκίες για το ρόλο των συμμάχων σε εισαγωγικά και διαψεύδονται διαρκώς. Αυτό δείχνουν και τα πρόσφατα γεγονότα στην Ανατολική Μεσόγειο, την οποία εξακολουθεί και με νέα ναύτεξ να οργώνει το ερευνητικό πλοίο Roots Rage, διαμορφώνοντας τετελεσμένα παραβίασης κυριαρχικών δικαιωμάτων σε περιοχή που εντάσσεται στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας νιώθει την ανάγκη να ενημερώσει και από αυτό το βήμα το λαό μας ότι με πρωτοβουλία των Αμερικανών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προωθείται γενικότερη διευθέτηση, υπεριαλιστικό παζάρι στην περιοχή που μέρος της είναι η συνεκμετάλλευση θαλάσσιων ζωνών της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου και η επιβολή διχοτομικής λύσης στην Κύπρο, γιατί αυτό έχουν ανάγκη τα αμερικάνικα και ευρωπαϊκά μονοπόλια. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας έγινε το 1977, δηλαδή μετά την ελληνοτουρκική κρίση του 1976. Από τότε μέχρι σήμερα μεσολάβησε η Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, που έφερε νέα δεδομένα, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στα νησιά με οικονομική ζωή, μεταξύ των άλλων, να έχουν επίρρεια όπως οι ηπειρωτικές ακτές. Επομένως, ήταν αναγκαία νέα διαπραγμάτευση, αλλά αυτό δεν το ήθελε η Ιταλική αστική τάξη και η ελληνική κυβέρνηση επεδίωξε να κλείσει πάθης θυσία το πρόβλημα αυτό. Η συμφωνία προβλέπει μειωμένη επίρρεια στα διαπόντια νησιά
70% και τις τροφάδες 32%, μετατοπίζοντας τη μέση γραμμή, η οποία μόνο κατ' όνομα είναι τέτοια. Κυβερνητικά στελέχη λένε πως αυτά που έχασε η χώρα στα διαπόντια νησιά και τις τροφάδες κερδίθηκαν με την επίρρεια της Κεφαλονιάς. Αλλά αυτοί οι υπολογισμοί είναι έξω από την πραγματικότητα. Γιατί παραδείγματος χάρη, τα διαπόντια νησιά είναι στο τριεθνές και επιδρούν στην οριοθέτηση με την Αλβανία. Έχουν με έναν τρόπο στρατηγική σημασία και στα ζητήματα των κυριαρχικών δικαιωμάτων δεν χωρούν συμψηφισμοί. Υπογράφτηκε κοινή γνωστοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την οποία Ιταλία και Ελλάδα ζητούν την τροποποίηση του κανονισμού περί κοινής αλλιευτικής πολιτικής και εφόσον η Ελλάδα αποφασίζει να επεκτείνει την αιγυαλίτιδα ζώνη της έως τα 12 ναυτικά μίλια, θα διατηρηθεί η δραστηριότητα των Ιταλικών αλλιευτικών στην περιοχή μεταξύ 6 και 12 ναυτικά μίλια. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει πως η ελληνική κυβέρνηση ανέλαβε την ευθύνη να παραχωρήσει κυριαρχικά δικαιώματα τουλάχιστον για τα ζητήματα της αλλίας. Επιπλέον, δεν είναι καθόλου πιστικές οι κυβερνητικές τοποθετήσεις για το αλλιευτικό ισοζύγιο, γιατί δεν επαρκεί εξήγηση ότι μπαίνουν περιοριστικά μέτρα στους Ιταλούς ψαράδες ως προς τον αριθμό των σκαφών και τα είδη που θα μπορούν να ψαρέψουν, αφού είναι γνωστό πως ο Ιταλικός αλλιευτικός στόλος συγκροτείται από μονοπωλιακές επιχειρήσεις και ισχυρές πολυάριθμες μονάδες με πολλά πλεονεκτήματα. Σε τελευταία ανάλυση, ας κρίνουν οι Έλληνες ψαράδες και οι παράκτιες περιοχές μια συμφωνία που δίνει στα Ιταλικά αλλιευτικά μονοπόλια τη δυνατότητα να ψαρεύουν την κόκκινη γαρίδα και τα οστρακόδερμα και στους Έλληνες ψαράδες το γάβρο και τη μαρίδα. Κύριοι βουλευτές, είναι φανερό πως τα περί ιστορικών συμφωνιών που διατυμπανίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι μόνο αμετροέπεια, αλλά μέρος μιας προπαγανδιστικής επιχείρησης εξαπάτησης του λαού. Η Ελληνοαιγυπτιακή Συμφωνία για μερική οριοθέτηση της ΑΟΣ είναι και αυτή αποτέλεσμα απαράδεκτου συμβιβασμού. Τα κυβερνητικά στελέχη λένε «Μα δε θα γίνουν συμβιβασμοί». Πετάνε την μπάλα στην εξέδρα. Γιατί το θέμα δεν είναι μια γενική περί συμβιβασμών αναφορά, αλλά ότι οι συμβιβασμοί γίνονται με τη σημαία των συμφερόντων των αστικών τάξεων μέσα στο γενικότερο παζάρι, είναι χωρίς αρχές και αυτό είναι απαράδεκτο. Ας τα δούμε συγκεκριμένα. Η μερική οριοθέτηση με άξονες τον 26ο και 28ο μεσημβρινό μπλοκάρει το θαλάσσιο δρόμο Ελλάδας-Κύπρου, εξαιρεί το Καστελόριζο και τη Μισή Ρόδο, και ενώ είναι γνωστό πως η περιοχή από τον 28ο μέχρι τον 32ο μεσημβρινό είναι στην πρώτη γραμμή του συνολικού παζαριού και των διεκδικήσεων της τουρκικής αστικής τάξης, όπως άλλωστε φαίνεται από τις σχετικές ναύτεξ, τις στρατιωτικές ασκήσεις και τις κινήσεις του ερευνητικού πλοίου ο Roots Race. Αυτές τις μέρες, κυβερνητικά στελέχη, μαζί με αστούς αναλυτές που έχουν αναγάγει τις υπεριαλιστικές επιδιώξεις στην περιοχή σε θρησκεία, ξεπέρασαν κάθε όριο. Ανακάλυψαν τώρα πως το Καστελόριζο είναι δίπλα στις τουρκικές ακτές και άρα, λένε, καλείται να υποστεί τις συνέπειες, ανοίγοντας έτσι επικίνδυνο δρόμο για όλα τα νησιά που είναι κοντά στη γειτονική χώρα. Όμως, η γεωγραφική θέση του νησιού δεν οδηγεί σε λιγότερα δικαιώματα από άλλες ελληνικές περιοχές και αυτό ισχύει για όλα τα νησιά. Συνεπώς, η προβολή νομολογιών διεθνών δικαστηρίων στις οποίες επιδρούν γεωστρατηγικά συμφέροντα για να δικαιολογηθεί η μηδενική ή μειωμένη επίρρεια των νησιών είναι εκ του πονηρού και καταπατά το άρθρο 121
της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας, που προβλέπει πλήρη επίρρεια όπως οι υπηρετικές ακτές. Θέλουμε να προειδοποιήσουμε ότι η συζήτηση για τα νησιά στην εξέλιξή της οδηγεί ακόμα και στην αμφισβήτηση των συνόρων. Η κυβέρνηση, για να δικαιολογήσει την εξαίρεση του Καστελόριζου και της μισής Ρόδου, μιλάει για τμηματική οριοθέτηση και καλλιεργεί αναμονή ότι θα συμπεριληφθούν σε αόριστο χρόνο, και ενώ είναι γνωστό πως η Αιγυπτιακή αστική τάξη υποστήριξε τη μερική οριοθέτηση γιατί αφήνει ανοιχτό το δρόμο για διευθετήσεις με την Τουρκία ή ακόμα για να μην εμπλακεί σε ελληνοτουρκικές αντιπαραθέσεις. Η γραμμή της οριοθέτησης της ελληνικής και αιγυπτιακής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης δεν καθορίστηκε με βάση τη μέση απόσταση 50-50% και δεν είναι μέση γραμμή, αλλά γραμμή με αναλογικό υπολογισμό που επιλέχθηκε για να υπογραφεί η συμφωνία και δόπαση της ΙΕ. Και αυτό οδήγησε σε μειωμένη επίρρεια της Κρήτης, του μεγαλύτερου ελληνικού νησιού, και σε διαγραφή νησιών νότια της Κρήτης. Πώς υπολογίστηκε η μοιρασιά της ΑΟΣ με 44% η Ελλάδα και 56% η Αίγυπτος? Τα γεωγραφικά στοιχεία δεν δικαιολογούν τέτοια ανισότιμη κατανομή και δεν υπάρχει το πρόβλημα για το ένα, για μία εκατοστιαία μονάδα. Και σημειώνουμε ότι ήδη είχε συζητηθεί το ενδιαφέρον της Αιγυπτιακής πλευράς να πάρει τη θαλάσσια ζώνη νότια της οριοθετικής γραμμής, μέρος της λεκάνης του Ηροδότου, για την οποία υπάρχουν μελέτες για ύπαρξη κοιτασμάτων υδρογων ανθράκων. Ρωτάμε, γιατί δεν έδωσε η κυβέρνηση στα κόμματα και τη Βουλή τη συγκεκριμένη μεθοδολογία και πλήρη εικόνα του υδρογραφικού χάρτη με επεξήγηση για την έκταση της κάθε ΑΟΣ, τις γραμμές βάσης, το εμβαδόν της κάθε περιοχής? Χρησιμοποιείται επίσης το επιχείρημα πως η Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου ακυρώνει το τουρκολιβικό σύμφωνο. Όμως αυτό παραμένει, αξιοποιείται και θα αξιοποιηθεί από την Τούρκη πολιτική, υποστηρίζοντας ότι το σύμφωνο Τουρκίας-Λιβύης υπογράφτηκε από την κυβέρνηση Σάρατς, που έχει αναγνωριστεί από τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, από ισχυρά υπεριαλιστικά κράτη που έτσι κι αλλιώς έχουν την ευθύνη της νατοϊκής επέμβασης στη Λιβύη το 2011 με πρωταγωνιστή τη Γαλλία, που η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα πίνουν νερό στο όνομά της. Η κριτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τουρκολιβικό σύμφωνο είναι επιδερμική, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ δεν μιλούν για παράνομο σύμφωνο, και αυτό ανά πάσα στιγμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό για τις γενικότερες επικίνδυνες διευθετήσεις στην περιοχή. Στη βάση των παραπάνω, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας θα καταψηφίσει και τις δύο συμφωνίες. Και επειδή γίνεται συζήτηση για την επέκταση της Αιγυαλίτιδα ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια και ο ΣΥΡΙΖΑ, που συμπλέει στρατηγικά με τη Νέα Δημοκρατία, το χρησιμοποιεί ως στοιχείο διαφοροποίησης ή και να εξηλαιωθεί για τη στήριξη που έδωσε στην κυβέρνηση στη συμφωνία με την Ιταλία αλλά και την Αίγυπτο, θέλουμε να πούμε δύο λόγια. Η Ελλάδα, όπως και τα άλλα κράτη, έχει δικαίωμα σε αιγυαλίτιδα ζώνη στα 12 ναυτικά μίλια και ανεξάρτητα πότε θα το ασκήσει. Αλλά εδώ, κατά τη γνώμη μας, υπάρχουν δύο προβλήματα. Το ένα αφορά τη μερική επέκταση και την εξαίρεση του Αιγαίου, που ενέχει τον κίνδυνο να χαρακτηριστεί ως ειδική περίπτωση, και το δεύτερο, το βασικότερο, είναι η επέκταση της Αιγυαλίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια είναι μπλεγμένη σήμερα στο κουβάρι των αντιθέσεων και των ανταγωνισμών. Με δύο λόγια, με ή χωρίς επέκταση της Αιγυαλίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια,
η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και κάθε αστική κυβέρνηση, θα συνεχίσει την πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα των μονοπωλίων και τα παζάρια των αστικών τάξεων, την εμπλοκή της χώρας στα επικίνδυνα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βάζουν το λαό μας σε μεγάλους κινδύνους. Η επίλυση των προβλημάτων που αφορούν την Αιγαλίτιδα ζώνη, την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ υπέρ του λαού μας, συνδέονται με την οικοδόμηση σχέσεων αμοιβαίου ωφέλους μεταξύ των γειτονικών κρατών και λαών, την εκμετάλλευση του θαλάσσιου πλούτου με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες, την αποδέσμευση της χώρας από τις υπεριαλιστικές συμμαχίες. Αυτά μπορεί να τα εγγυηθεί η εργατική εξουσία και αυτό το μήνυμα στέλνει το ΚΚΕ στο λαό μας. Σας ευχαριστούμε.